πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Για την προστασία του υδάτινου στοιχείου, κλήθηκαν να γράψουν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι έγραψαν καλά. Πολύ καλά έγραψα. Ήταν εύκολο το θέμα? Εύκολα ήταν, ναι, για το νερό είχε να κάνει. Με τη μόλυνση? Με τη μόλυνση, ναι, και για τους ανθρώπους που πεθαίνουν που δεν έχουν νερό. Πιστεύω καλά έγραψα. Τα γράψα σχεδόν όλα. Μόνο ένα θέμα λίγο με δυσκόλεψε. Ναι. Αλλά πιστεύω κατά τα άλλα καλά. Θα μπορούσαν να είναι και πιο εύκολα, εντάξει, λόγω των καιρών, αλλά. Το θέμα για ΕΠΑΛ. Το θέμα ήταν με τη μόλυνση του νερού. Ήταν ένα απόσπασμα από ένα περιοδικό. Εύκολα. Ναι. Ναι. Το κείμενο στο οποίο βασίστηκε το θέμα της έκθεσης ήταν διασκευή του άρθρου του Κοσμά Βίδου για την Παγκόσμια ημέρα για το νερό, το οποίο δημοσιεύτηκε το περασμένο Μάρτιο σε περιοδικό. Καλά πιστεύω ότι έγραψα. Ήταν εύκολα, θεωρώ, τα θέματα. Ναι. Αυτό τώρα, ό,τι γίνει. Πού θες να περάσεις? Οικονομικά. Καλά, θέλω να πιστεύω. Ναι. Εντάξει. Ήταν δύσκολο για σένα το θέμα? Εντάξει, σε γενικές γραμμές εύκολα ήταν. Εύκολο. Ναι. Αναμενόμενο ήταν έτσι μέσα σε αυτά που είχες έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Ήταν εύκολο θέμα? Νομίζω ναι. Πώς έγραψες? Καλά, εντάξει. Αγωνία πολύ. Αγωνία πολύ για την προσπάθεια των παιδιών. Και όταν είναι μια καλή μαθήτρια όπως είναι η κόρη μου. Από την ενημέρωση που είχα και εγώ από ένα καθηγητή, ήταν ναι, εύκολο λέει το θέμα. Τώρα θα δω τι θα μου πει και το παιδί όμως. Δεν ξέρω. Από τι ώρα είσαι εδώ? Από το πρωί στις 8. Για ένα θετικό ξεκίνημα έκανε λόγο η Γεωργία Βουβάκη από το φροντιστήριο Ξύστρα. Ήταν βατό για τα παιδιά. Έχει διαφορετική δομή από το διαγώνισμα των παιδιών του ενιαίου λυκείου. Οι μονάδες είναι μοιρασμένες μισές-μισές με τη λογοτεχνία. Οι ασκήσεις ήταν, νομίζω, αντιμετωπίσιμες από το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Θεωρώ ότι θα είχαν ένα θετικό ξεκίνημα και εκείνοι, όπως και χθες τα παιδιά του ενιαίου. Οπότε δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία, πιστεύω, το θέμα. Δεν είχε και είναι, σας λέω, ένα από τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον να προβληματιστούμε όλοι μας σχετικά με αυτό. Η κυρία Βουβάκη σχολίασε και το βαθμό δυσκολίας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι χθες διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ίσως να ήταν και καλύτερη από τα παιδιά του ενιαίου, ναι. Γιατί ήταν ένα διαγώνισμα που ήταν αναμενόμενης δομής, ενώ χθες τα παιδιά του ενιαίου είχαν μια πιο λογοτεχνική προσέγγιση στα θέματα, δηλαδή συνολικά τα θέματα ίσως να χρειάζονταν μια πιο λογοτεχνική προσέγγιση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ θα συνεχιστούν την 5η 18 Ιουνίου με το μάθημα των μαθηματικών.